Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον πρόεδρο του Ελγοδήμητρα, τον κύριο Σέρκο Χαρουτουνιάν. Το είπα σωστά, έτσι. Ήρθατε. Έχω ένα θέμα με τα ονόματα, παραδοσιακά. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είναι πρώτη φορά που έρχεσαι στην Άξο? Όχι, έχω έρθει και άλλες φορές σαν επισκέπτης, παραθεριστής. Και βλέπω πολύ συχνά την Άξο από απέναντι από την Πάρο όπου έχω σπίτι. Είναι από την πλευρά από εδώ, το πίσω λιβάδι, ή από την πίσω μεριά? Από την πλευρά, από αυτή την πλευρά. Μένω στο άσπρο χωριό και... Είμαστε γείτονες, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Τι διάφορες έχει Πάρο με την Άξο? Η Άξο στα δικά μου μάτια, καταρχάς επειδή κοιτάω τον πρωτογενή τομέα, είμαι καθηγητής στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, έχει απίστευτα προϊόντα, απίστευτες δυνατότητες, τις οποίες δεν έχει η Πάρος. Για ποιο λόγο? Δηλαδή με την έννοια της παραγωγής, με την έννοια του, των προϊόντων, της ποικιλίας. Παραγωγή, έτσι, προϊόντα, ναι. Πιστοποίηση, μέγεθος, όλα αυτά μετράνε. Εντάξει, είναι και διαφορετική κουλτούρα, νομίζω, γιατί οι Παριανοί είναι άνθρωποι που είναι πιο πολύ της θάλασσης ή γενικότερα έξω, ενώ οι Ναξιώτες είμαστε πιο πολύ της εσωστρέφης, δηλαδή είμαστε πρωτογενή τομέα από μικρή εισαγωγικά. Και, ναι, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που επιλέξαμε την Άξο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάποια εκδήλωση εκτός, έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλες μας οι εκδηλώσεις γινόντουσαν κυρίως Γιάννενα, Θεσσαλία, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή. Επιλέξαμε συνειδητά να έρθουμε στην Άξο, γιατί θεωρούμε την Άξο σαν ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Είναι ένας τόπος μικρός, ο οποίος έχει ήδη 3 pop προϊόντα, πιστεύουν στην πιστοποίηση οι κάτοικοι εδώ. Είναι ένας τόπος ο οποίος αναπτύσσεται ο τουρισμός με ηλικιώδεις ρυθμούς. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία. Ποτέ μια ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται μονόπατα. Σωστά. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το πάντρεμα, το πάντρεμα αυτό. Εγώ έχω ζήσει και έχω δουλέψει πολλά χρόνια με το προϊόν το αγροτικό της Σαντορίνης. Όπου εκεί ένα από αυτά τα μότο που λέγαμε ήταν ότι και αν δεν υπήρχε ο πρωτογενής τομέας, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μόνο τουρισμό. Μόνο τουρισμό. Τριτογενή δηλαδή και όχι πρωτογενή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει στον τριτογενή. Ναι, ο ξένος όταν έρχεται και δίνει... Θέλει να γευτεί και τα ντόπια προϊόντα. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά από την άλλη έχουμε μήπως, ερώτημα, έχουμε επενδύσει ως χώρα, ως κράτος, έχουμε επενδύσει πολύ περισσότερο στον, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, στον τουρισμό, και έχουμε παραγωνίσει λίγο τον πρωτογενή τομέα? Έχω γράψει ένα βιβλίο για τα 200 χρόνια της Ελλάδος. Μικρό κράτος, νέο κράτος γενικά είμαστε. Ναι, σαν Ελλάδα είναι 200 χρόνια. Εκεί μέσα όμως, επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω την ιστορία, έχω ξεκινήσει και έχω γράψει τη σχέση που έχει, καταρχάς, τα 200 χρόνια του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, πάντα μιλώντας για τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Και έχω γράψει την σύνδεση που έχει ο πρωτογενής τομέας με οπουδήποτε άκμασε ο ελληνισμός σε όλη την επικράτεια, βάζοντας μέσα και την Ιωνία και τη Σικελία κτλ. Πάντα ο πρωτογενής τομέας ήταν ένας βασικός πυλώνας. Τώρα, αν εμείς τα τελευταία 5, 10, 15 χρόνια, μέσα στην ιστορία είναι κάτι πολύ μικρό αυτό. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Και εγώ νομίζω ότι πάντα δεν πρέπει να γυρίζουμε πάντα στα basics. Και άκουσα κάτι που λέγατε προλίγου για τον κόσμο ο οποίος είναι διστακτικός στο να πάει σε κάτι καινούριο. Ναι, νέες τεχνολογίες, νέες καινοτομίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε μέσω των καταρτήσεων. Θέλουμε να έχουμε καινούριο τύπου καταρτήσεις, να μάθουμε τον κόσμο να κάνει καινούργια πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι παραγωγός και εγώ παράγω όμως καλλιντικά από τα απόβλητα του Ηνοποιείου της Σαντορίνης. Το σταφύλι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε πριν από 50 χρόνια, 30, ότι εγώ παίρνω τα στέμφυλλα και κάνω καλλιντικά και βγάζω περισσότερα χρήματα από ότι αυτός που φτιάχνει κρασί, θα του φαινόταν περίεργο. Τρέλος του χωριού, μου κουδούνι και όλα τα υπόλοιπα. Πρόσφατα έχω παράδειγμα από το Ισραήλ, οι οποίοι αγόρασαν ένα μεγάλο εργοστάσιο, το οποίο, το Λίκορε, το οποίο παράγει λικοπένιο από τα απόβλητα της ντομάτας.
το οποίο βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά. Εξού και τη Σαντορίνη, έτσι, το ντοματάκι που έχει την ιδιαιτερότητά του. Έχει ίδιο, μια ιδιαιτερότητα, έχουμε πολύ περισσότερο. Εντάξει, είναι πολύ μικρές οι παραγωγές της Σαντορίνης. Το ντοματάκι, το ντοματάκι το έχουμε περισσότερο για ιστορικούς λόγους. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσατε πριν ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε νησί να κάνετε ένα συνέδριο ή μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση. Η νησιωτικότητα. Πόσο εύκολη είναι, γιατί μια λέξη πάρα πολύ δύσκολη στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Στη γεωργία η νησιωτικότητα πόσο ρόλο παίζει και πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε ως οργανισμός. Ένα από αυτά που συζητήσαμε και ήθελα να συζητήσουμε σήμερα ήταν καταρχάς να μαζέψουμε όλα τα προβλήματα, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και να είμαστε και διαμεσολαβητές. Κοιτάξτε, αν δεν μπορέσουμε αυτό, συζητούσα και με τον πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών εδώ της περιοχής, ότι αν τα επόμενα 4-5 χρόνια δεν καταφέρουμε να βρούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους να παράγουμε εδώ ζωοτροφές και να μην τις φέρνουμε απ' έξω και αν δεν μπορέσουμε να γίνουμε αυτάρκοι σε αυτά, δεν θα έχουμε καλό μέλλον. Ναι. Θα είμαστε πάντα εξαρτώμενοι, θα έχουμε ένα πολύ πιο ακριβό προϊόν το οποίο μπορεί να το πουλάς, μπορεί και να μην το πουλάς. Σωστά. Δηλαδή και εκεί η τεχνολογία, εκεί αυτό που σας είπα, ο 21ος αιώνας, παίζει ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα από αυτά που δουλεύουμε αυτή την εποχή εμείς, σαν γεωπονικό πανεπιστήμιο πια, όχι σαν αλγό Δήμητρα. Μας λείπουν ζωοτροφές. Ναι. Εδώ παράγουμε μεγάλες ποσότητες πατάτας. Ναι. Η οποία πατάτα είναι ένα φυτό το οποίο παράγεται σε χιλιάδες τόνους. Ναι. Το οποίο το πετάμε. Mm-hmm. Το πετάμε γιατί δεν μπορεί να το φάνε τα ζώα, γιατί έχει μέσα σολανίνη. Γιατί να μην βρούμε έναν τρόπο αυτό να το κάνουμε. Απορρι... Ναι, είτε να. Το κάνουμε ζωοτροφή. Είτε να αλλάξουμε τη σολανίνη. Ναι. Ή υπάρχουν 3-4 έντομα τα οποία τρέφονται από αυτά. Ξέρουμε επιστημονικά ότι τρέφονται και να φτιάξουμε ζωοτροφές από έντομα. Είναι το τρέντ αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αν πάτε στη Νέα Υόρκη, το πιο ακριβό μπέργκερ είναι από έντομα. Incredible burger, 30 ευρώ, 30 δολάρια. Μου την καρδιά του μόλις τώρα. Ναι, ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή, κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, άμα θέλουμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε, κύριε Πρόεδρε, όμως, να τα δεχτούμε αυτά, να κάνουμε την αλλαγή, να κάνουμε το επόμενο ή τα επόμενα βήματα. Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία? Κοιτάξτε, αν δεν είμαστε έτοιμοι θα μείνουμε πίσω. Έχουμε χάσει. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν για τα 200 χρόνια γράφει μέσα πόσα τρένα χάσαμε, βιομηχανικής επανάστασης και τα λοιπά. Τώρα, χάσαμε. Ας μην χάσουμε και το τελευταίο τρένο, ξέρω. κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε και σαν 21ος αιώνας. Ναι. Και το ψηφιακό και αυτό που μου είπατε, οι καταρτήσεις ας πούμε, λέγανε πού θα νησιωτικά νησιωτικότητα στην Αστυπάλια, ξέρω εγώ, έχεις 1-2 άτομα. Ναι, δεν χρειάζεται να τον φέρνεις εδώ πια, κάνε του την κατάρτιση μέσω τηλεκατάρτισης. Σωστά. Κάνε πράγματα καινούρια. Αλλιώς, ναι. Το θέμα είναι υπάρχει προσανατολισμός, δηλαδή δεν βλέπω εύκολα πλέον νέους ανθρώπους. Όχι. Έχετε δίκιο εδώ. Βέβαια εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Και είναι ένας πόνος που έχω εγώ. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πηγαίνουν για 300, 400, 500 ευρώ το μήνα να γίνουν courier ή να γίνουν delivery και έχουν γεωτεμάχια, αγρούς κτήματα που θα μπορούσαν να ζήσουν από αυτά καλύτερα. Αν εμείς με κάποιο τρόπο, και το έχω πει πολλές φορές στο Υπουργείο, νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά που πρέπει να κάνουμε είναι να ξανά θέσουμε τον αγρότη εκεί που είναι, να μην είναι ο αγρότης ο παρίας της κοινωνίας. Άμα πιάσετε 100 άτομα, ξέρω εγώ, θα αρχίσουν να λένε αγρότες είναι κάποιοι περίεργοι, κλείνουν τους δρόμους, ζητάνε επιδοτήσεις συνέχεια. Ναι, έχουμε όμως και ένα κατάλοιπο πολιτικό, γιατί μην ξεχνάω ότι δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, οι αγρότες πέταγαν τα προϊόντα τους απλά και μόνο για να πάρουν επιδοτήσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή και έχουμε τώρα, ένα τώρα, κακό παράδειγμα σε εισαγωγικά. Θα σας δώσω ένα νούμερο πάλι από το βιβλίο. Το 54% του αγροτικού εισοδήματος προέρχεται από επιδοτήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εσείς τώρα που είστε σε ένα ελεύθερο επάγγελμα ή έξω,
Τρελαίνεστε όταν τα ακούτε αυτό το νούμερο. Ναι, αυτό λοιπόν είναι... πριν από μερικά χρόνια εγγενίαζα μια μονάδα στη Χρυσούπολη και είχα τον Ολλανδό πρέσβη. Ο οποίος Ολλανδός πρέσβης ήμασταν μαζί και μου έκανε εντύπωση, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση παλιά πληρώνανε με το ποσό που παράγεις. Τώρα πληρώνουν με το στρέμμα. Mm-hmm. Και λέω, καλά, εσείς, λέω, μια μικρή χώρα που είναι μικρότερη από την Πελοπόννησο, δεν έχετε χώρο, που έχετε τόση επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα ψηφίζετε αυτά? Μου βαράει την πλάτη και μου λέει, αν περιμέναμε να ζούμε από τις επιδοτήσεις, κύριε Χαρουτουνιάν, μου λέει, μας είναι αδιάφορες. Εμείς ζούμε από το κέρδος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός αγροτικών προϊόντων στον κόσμο. Και είναι η Ολλανδία. Και είναι η Ολλανδία. Χώρα. Κουτσουλιά. Μέσα στις... υπό τη θάλασσα είναι. Υπό τη θάλασσα. Σε μια περιοχή η οποία δεν κάνει για αγροτική. Δηλαδή, εμείς οι δικές μας εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Κάποια πράγματα λοιπόν θα πρέπει ίσως να τα δούμε. Αν πάρετε κάποια παραδείγματα. Θα σας δώσω ένα-δύο νούμερα ακόμα τα οποία είναι έτσι εντυπωσιακά. Ένα στρέμμα στην Ολλανδία, κατά μέσο όρο, με βάση τα στατιστικά τώρα μιλάω, αποφέρει, αν θυμάμαι καλά, 1730-1735 ευρώ το χρόνο. Στο Ισραήλ, το οποίο είναι τραγική χώρα για αγροτική, δεν έχουν νερά, δεν έχουν νερά. Ξέρω, έχω πάει και έχω απολαύσει αυτό το θαύμα που έχουν κάνει. Ναι, είναι γύρω στα 1500 κάτι. Εμείς είμαστε γύρω στα 320-330. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Κάτι αυτό που λέτε, κάτι δεν κάνουμε σωστά, και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλούς αγρότες από την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας να λένε πολλές φορές ότι δεν αξίζει τον κόπο πλέον να ασχοληθούμε με το επάγγελμα. Και βλέπω επίσης ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε κάποιες περιοχές έχουν την ίδια καλλιέργεια. Την ίδια. Ας πούμε, βαμβάκι. Συγκεκριμένο προϊόν. Μήπως θα πρέπει να κουνηθούμε λίγο, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναμε μέχρι και σήμερα? Από πολλά επίπεδα πρέπει να κουνηθούμε. Μια και μου είπατε για το βαμβάκι, ναι, το οποίο είναι μια καλλιέργεια παλιά. Ναι. Έχουμε 2.700.000 στρέμματα βαμβάκι, το οποίο το παράγαμε και το πουλάγαμε χήμα. Εμείς σαν Ελγό Δήμητρα, για να σας πω και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και τι προσπαθώ να κάνω προσωπικά. Έχω ένα θεματάκι μόνο. Ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα μου δώσετε 10 λεπτά και ακόμα πριν φύγετε? Θα το δεχτώ. Ναι, βέβαια. Υπόχρεο. Λοιπόν, πριν μας δώσετε να πάτε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίσουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Aegean Voice 107,5, Φωνή του Αιγαίου. Είμαστε στην εκπομπή και κλάδες on air. Μαντός Τουρνάρα, Νίκο Τουρνιάνος, το λέω γρήγορα εγώ. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί και ο Κώστας Βαλωμένος στον ήχο. Εξαιρετικός ο καλεσμένος μας και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάναμε. Σωστά. Και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Κάτι ήθελα να το πούμε, να το κόψαμε όμως. Ναι, για το βαμβάκι, για το βαμβάκι και όλα τα υπόλοιπα. Πώς μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της εναλλακτικής, να το πω, δεν ξέρω να το λέω σωστά, καλλιέργειας. Της καινοτόμας ενέργειας ίσως. Αυτό που το είπαμε και στο διάλειμμα ήταν ότι έχεις δύο προοπτικές. Η μία είναι αυτό που έχεις να το βελτιώσεις και να το διαφημίσεις και να το πιστοποιήσεις σωστά. Αυτό το κάναμε με το βαμβάκι. Το ελληνικό βαμβάκι έχουμε το σύστημα τώρα στον Ελγό, το Agro 2.4, το οποίο το ισοσταθμίσαμε με το BCI, το οποίο είναι το Διεθνές Σήμα Ποιότητας Βαμβακιού, το οποίο έχουν όλες οι μεγάλες διάσημες εταιρείες, ξεκινώντας από την Hermès, τη Levi's, τη Wrangler, τη Lacoste, όλες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εμείς σαν Ελλάδα έχουμε πια το ελληνικό βαμβάκι αυτό το σήμα, και μάλιστα επειδή υπάρχει και ένα διεθνές κίνημα κατά της παιδικής εργασίας, που η Ελλάδα σίγουρα δεν έχει παιδική εργασία σε σχέση με τις ανταγωνίστερες χώρες που είναι η Ινδία, το Πακιστάν, η Κίνα και άλλες χώρες, το Βιετνάμ, καταφέραμε και μεγάλες ξένες εταιρείες πήραν αποφάσεις να αγοράζουν ελληνικό βαμβάκι. Μάλιστα. Εγώ το θεωρώ επιτυχία. Πέρα από αυτό όμως πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή έχει έρθει εδώ, είναι εδώ, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Η Ελλάδα είναι μια μικρή κουτσουλιά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να λάβει μέτρα για την, όχι πια για την κατάργηση, για την αλλαγή της κλιματικής αλλαγής ας πούμε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα.
Για παράδειγμα, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, στο νομό Χανίων, έχουμε ένα Ινστιτούτο, στο οποίο εκεί υπήρχαν μεγάλες καλλιέργειες πορτοκαλιάς. Είδαμε ότι το πορτοκάλι πια δεν ευδοκιμεί. Και πήγαμε σε άλλες καλλιέργειες. Πήγαμε στο Μάγκο, πήγαμε στο Passion Fruit, στο Dragon Fruit, στο Macadamia, στο Pecan, τα οποία και είναι υποτροπικά φυτά, τα οποία ήρθαν και εγκληματίστηκαν πολύ καλά. Μάλιστα. Τώρα επεκτείνουμε αυτό το project, το κάνουμε και στην Νότιο Πελοπόννησο, στο νομό Μεσσηνίας και στο νομό Λακωνίας. Άρα λοιπόν θα μπορούμε να βρούμε τι ταιριάζει στο κλίμα που υπάρχει των Κυκλάδων για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια καλλιέργεια. Και να πιστούν και οι αγρότες. Ναι, δεν λέω να πουλήσουμε την ψυχή μας και όχι, να αφήσουμε τις παραδοσιακές καλλιέργειες, ή μπορούμε μέσω της γενετικής βελτίωσης να δούμε τι από αυτά καλύτερα εγκληματίζεται με την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς αυτό είναι. Είναι και αυτό που είπε ο συνάδελφος όμως πριν από λίγο, ότι υπάρχει και η δύναμη της συνήθειας. Δηλαδή, ο αγρότης, πόσο εύκολο είναι να τον πείσουμε, να πιστεί ότι για να έχει αποτέλεσμα και να δει τον κόπο του πραγματικά, να δει καρπούς. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο, εμείς σαν οργανισμός του ελληνικού δημοσίου που κάνει καταρτήσεις και βοηθάει τους αγρότες, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Αυτό που γίνεται στην Κρήτη και αυτό που γίνεται στην Πελοπόννησο τα κάνουμε σε δικά μας αγροκτήματα και φωνάζουμε κόσμο να το δει. Να δει τις αποδόσεις. Όπως κάναμε το ίδιο και στο Βαμβάκι. Σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, μια και ξέρετε από Βαμβάκι, είπατε. Στην Ελλάδα το Βαμβάκι που καλλιεργείται θέλει 500 κυβικά νερό το στρέμμα χρονιά. Θέλει νερό. Πολύ νερό. Ναι. Όταν στις άλλες χώρες είναι γύρω στα 4-20, γιατί έχουν άλλες ποικιλίες. Όχι, πρέπει να πάμε και εμείς εκεί. Πρέπει να έχουμε τις ίδιες καλλιέργειες. Να μειώσουμε το κόστος. Και το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή, εγώ είμαι πεπισμένος ότι στη δεκαετία του 80 γινόταν ολόκληρη φασαρία να στραφεί ο αχελός, να πάει προς πάνω. Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει αυτό. Έχει στρίψει καμιά δεκαπεντάρια φορές. Πάρει άλλο δρόμο. Θα μπορούσαμε, πιστεύω, να μην έχουμε όλη αυτή την κουβέντα αν μαθαίναμε τον κόσμο πώς να ποτίζει σωστά, πώς να χρησιμοποιεί το νερό σωστά. Το Ισραήλ δεν έχουν ούτε αχελώς ούτε τίποτα και έχουν μια χαρά αγροτική παραγωγή. Δηλαδή θα έπρεπε να εμπιστευτούμε λίγο την επιστήμη και να εμπιστευτούμε λίγο την τεχνολογία. Σωστά. Πάμε λίγο στο σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, εννοώ σήμερα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα, το ξαναλέω άλλη μια φορά, στην Καθημερινή, που μιλάει για τη μείωση του γάλακτος. Και μάλιστα πανελλαδικά. Και μάλιστα υπάρχει και στοιχεία από το Ελγοδήμητρα, δηλαδή ότι η ελληνική παραγωγή γελαδινού γάλακτος είναι μειωμένη κατά 2,8 και θα φτάσει και στο 5%. Εδώ είμαστε Νάξος. Είμαστε μια περιοχή η οποία στηρίζεται στο γάλα. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος για να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα ή όχι? Και γιατί φτάσαμε εκεί? Εντάξει, είναι για πολλούς λόγους. Προφανώς είναι πολύ, πολύ παραγωγικό. Εντάξει. Και σε κάποια από αυτά, όχι ότι έχει προέλθει μόνο από εμάς, φταίμε και εμείς, όταν λέμε φταίμε εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο σύστημα ελέγχων, έχουμε ψηφιοποιήσει τη διακίνηση του γάλακτος, αυτό δεν έχει έρθει ακόμα εδώ, θα έρθει σύντομα και εδώ, σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί πολύ και το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων. Ήταν ένα θέμα το οποίο η Ένωση τουλάχιστον των Αγροτικών Συνδεσμών φώναζε πάρα πολύ, γιατί είχε τις πατάτες και βλέπαμε σε περιόδους που δεν υπήρχαν πατάτες να υπάρχουν πατάτες στην αγορά. Κοιτάξτε, εγώ πήγα μια φορά πρωτοχρονιά σε ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη και μου λέει θα σου βγάλουμε μια σαλάτα με ντοματάκια Σαντορίνης. Τώρα Χριστούγεννα. Ένα μήνα το χρόνο βγαίνει. Βρήκαν τον άνθρωπο τώρα. Εγώ είμαι αυτός που έχει γράψει το φάκελο του ΠΟΠ, το ντοματάκι Σαντορίνης και τη φάβα. Ξέρω το προϊόν. Σου λέω για το όνομα του Θεού. Ένα μήνα το χρόνο. Δηλαδή, πώς να σας το πω, το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η φύλαξη σωστή των σύνορων, η οποία δεν μπορεί να γίνει από την πλευρά της Βουλγαρίας και της Ιταλίας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά.
Από εκεί πιστεύω ότι έχουμε ένα θέμα. Εγώ η πρότασή μου είναι ο Ελγό Δήμητρα να έχει κλιμάκια λίγο μέσα από τα σύνορα, να μας το επιτρέψει το ελληνικό κράτος. Να κάνετε τον αστυνόμο δηλαδή, συσταγωγικά. Όχι, να συμβάλλουμε, να σας πω κάτι, να συμβάλλουμε στο να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, δηλαδή όταν έρχεται ένα προϊόν το οποίο είναι κατώτερης ποιότητας, πολύ φτηνότερη τιμή, και έχω εγώ έναν Έλληνα ο οποίος είναι εδώ, ο οποίος το παράγει, πληρώνει το ΦΠΑ, όλα ό,τι έχει, θα πρέπει να τον ανταγωνιστεί κάπως. Αυτή τη δουλειά να την κάνει η πολιτεία, που λέτε. Τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ναι, γενικά η πολιτεία. Ένας από τους ο ελεγκτικός μηχανισμός, λοιπόν. Ή να δούμε τρόπους, ας πούμε για το γάλα, είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο τώρα, το οποίο θα θεσμοθετηθεί ο ψηφιακός έλεγχος του γάλακτος. Mm-hmm. Θα αναλάβει ο Ελγό Δήμητρα όλο το κόστος, όλες αυτές οι παγολεκάνες κτλ. Να γίνουν ψηφιακές. Θα το αναλάβουμε εμείς το κόστος, το έχουμε ήδη βάλει στον προϋπολογισμό μας, και όλος ο έλεγχος να γίνεται ψηφιακά. Δηλαδή τώρα αυτό το σύστημα δουλεύει στο νόμο Λαρίσης. Εγώ μπορώ μπαίνοντας από το κινητό μου να δω το κάθε σταγόνα γάλα που πάει και που έρχεται. Μάλιστα. Αυτό το πάει και έρχεται πάντως είναι ένα θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και εδώ έχει το νησιό της, είτε στη Λέσβο είτε στην Άξο, και λέει εγώ πώς θα ζήσω που κάνω από προϊόντα όταν το γάλα μου φεύγει και πηγαίνει κάπου αλλού. Το γάλα πηγαίνει εκεί που μπορεί να το πουλήσει κάποιος. Ναι. Πώς θα προστατεύσουμε όμως εμένα που έχω το προϊόν? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί μόνο αναδεικνύοντας το προϊόν, δουλεύοντας το προϊόν, έτσι ώστε να μεγαλώσει τον κύκλο εργασιών και να μπορεί να το αγοράζει ο εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλιώς, αν ο άλλος το αγοράζει και μπορεί να το πουλάει καλύτερα... Ελευθεροοικονομία έχουμε πάντα. Θα το κάνει. Ναι, σωστά. Είναι ελευθερία αγορά. Ναι, δεν μπορούμε. Δηλαδή, σας δώσω ένα προϊόν που δουλεύω, τη Φάβα Σαντορίνη. Το κιλό της έχει φτάσει στα 17 ευρώ το κιλό. Το αγοράζει όμως ο κόσμος, το ζητάει, γιατί έχουμε πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να το πληρώσει. Ναι. Και τα κρασιά της Σαντορίνης είναι πανάκριβα, πουλούνται. Και πουλούνται στην διεθνή αγορά, έτσι. Ναι, παντού βρίσκεις στα καλά εστιατόρια, γενικά βρίσκεις ένα σαντορίνιο κρασί. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό δεν έγινε μέσα σε ένα χρόνο, ούτε δύο χρόνια. Πήρε μια 20ετία με πολλές καμπάνιες, πολλές διαφημίσεις, βοήθησε και το νησί. Βοήθησε η ομορφιά του νησιού. Ναι, και η ιδιαιτερότητα που έχει. Και η ιδιαιτερότητα. Έχει, το άνυδρο στα φύλλη, το υγιή, η λάβα. Προφανώς. Εντάξει, το καθένα, κοιτάξτε, σε κάθε προϊόν πρέπει να αναδεικνύεις τα πλεονεκτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε παγκόσμια εμβέλεια περιοδικά για το ασύρτικο της Σαντορίνης. Λόγω του πολύ ιδιαίτερου εδαφοκλιματικού περιβάλλοντος, το έδαφος είναι άθλιο, νερό δεν υπάρχει, έχουμε ήλιο 300 τόσες μέρες το χρόνο, αέρα φοβερό. Πολύ αέρα. Στα φύλλα της Σαντορίνης μεγαλώνουν στρεσαρισμένα. Το στρες λοιπόν αυτά τα κάνει να παράγουν πολύ περισσότερες πολυφενόλες, ρεσβερατρόλι, τα οποία είναι αυτά τα καλά χαρακτηριστικά που θέλει ο άλλος για την καρδιά, για τα υγιεινά. Αυτά λοιπόν τα διαφημίζουμε. Αυτό λοιπόν που ήταν μειονέκτημα, γιατί έχει μικρή παραγωγή. Είναι μικρή η παραγωγή. Έχει μικρή πλεονέκτημα. Γύρισε ανάποδα και Εμείς το μετατρέψαμε σε πλεονέκτημα. Έχει μειωθεί και ο αμπελώνας στη Σαντορίνη σημαντικά, έτσι, σε σχέση με το παρελθόν. Κοιτάξτε, μπορεί να κάνουμε και αλλιώς, πρέπει να κάνουμε τα ξενοδοχεία μας. Να σας πω κάτι, όταν 4 στρέμματα, 5 στρέμματα εκτός σχεδίου στη Σαντορίνη έχουν μια τιμή απίστευτη, ο άλλος δεν θα φυτέψει για να πάρει 300 και 400 κιλά στα φύλλη το στρέμμα. Όχι, 300 ευρώ τη βραδιά θα πάρει. Πόσο εύκολο είναι να επιβιώσουν όμως, ή πώς μπορεί να βοηθήσει ο Ελγά Δήμητρα ή ο κάθε Ελγά Δήμητρα τους αγροτικούς συνεταιρισμούς? Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην κατάρτιση. Και πιστεύω ότι είμαστε πίσω σαν χώρα. Σας δώσω κάποια νούμερα
γιατί πάντα μου αρέσει να μιλάω με νούμερα. Ο μέσος όρος αγροτών που έχει λάβει πλήρη αγροτική κατάρτιση στην Ελλάδα είναι περί το 6%. Όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25% και ο μέσος όρος στις σοβαρές χώρες όπως είναι η Ολλανδία είναι 80% ή η Γαλλία. Έχουμε ένα μεγάλο κενό στην αγροτική εκπαίδευση και στην... αντίστοιχο κενό έχουμε και στην κατάρτιση, σε νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πολύ έχουμε ξεκινήσει και μια και είπαμε για νησιωτικότητα, τα πρώτα σεμινάρια τα ξεκινήσαμε από το Βόρειο Αιγαίο, όπου έχω και εκεί μια έτσι, ιδιαίτερη αδυναμία. Κάναμε σεμινάρια τα οποία ήταν πολύ εστιασμένα σε πράγματα που ζήτησαν οι ίδιοι αγρότες. Και μέσα στα σεμινάρια αυτά είχαμε και ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρηματικότητας. Πώς να παίρνει κάποιος ένα δάνειο, τι να προσέχει, πώς να κάνει τα χρηματοοικονομικά του, γιατί ο μελλοντικός αγρότης είναι και επιχειρηματίας. Σωστά. Πώς να κάνει branding, πώς να πουλάει το προϊόν. Στοχευμένες κινήσεις. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, όταν έληξε η σειρά του σεμιναρίου, μετά τους δώσαμε ερωτηματολόγια, είδαμε τι κενά είχανε και επανήλθαμε με το να θεραπεύσουμε αυτά τα κενά, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν πλήρως καταρτισμένοι και ενημερωμένοι. Υπήρχε απόδοση αυτό που κάνατε, δηλαδή είδατε το αποτέλεσμα που να σας ικανοποιήσει και να πείτε άξιζε ο κόπος? Δεν θέλω να λέω μεγάλο λόγια, γιατί αυτό τελείωσε το Γενάρη. Το Γενάρη τελείωσε. Εντάξει, okay. Είναι κάτι καινούριο. Ναι, οπότε δεν έχουμε πρώτη εικόνα ακόμα. Ναι. Θέλω να το κάνω και εδώ. Δηλαδή, επίσης, εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε και πολλά ακόμα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Υπάρχει μέλλον δηλαδή στη γεωργία όσον αφορά την Ελλάδα? Αξίζει δηλαδή, υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε, ή να το γίνουμε? Κοιτάξτε, επειδή πέρα από πρόεδρος του ΕΛΓΟ και καθηγητής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου, με τίμησαν οι χώρες και έχω ψηφιστεί στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΦΑΟ στα Ηνωμένα Έθνη, που είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει η Έλληνας εκεί. Τα επόμενα χρόνια ο πρωτογενής τομέας θα είναι μπροστά, γιατί θα έχουμε επισητιστική κρίση. Ναι. Ο πληθυσμός της γης θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια. Εμείς πρέπει όλους αυτούς να τους στρέψουμε με έναν τρόπο που να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτός, για να μείνει κάτι και στις επόμενες γενιές. Σωστά. Είμαστε η γενιά που καταστρέφει τα πάντα. Εκεί λοιπόν τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μεγάλη εστίαση και μεγάλο ζητούμενο. Επίσης θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο νούμερο, μια και λέμε πολλά νούμερα σήμερα. Σε 30 χρόνια από σήμερα το 64% των θέσεων εργασίας θα αφορά αντικείμενα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε καν φανταστεί. Όπως? Δεν τα έχουμε φανταστεί, δεν τα ξέρω. Φαντάζεστε κάτι? Όχι. Ξέρω όμως ότι τα δύο τρίτα των εργασιών θα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα υπάρχουν αυτά που... Θα μείνουν πολύ λίγες από τις παραδοσιακές εργασίες. Σίγουρα όμως ο πρωτογενής τομέας θα είναι εκεί. Με άλλο, σωστά, ναι, με άλλο τρόπο. Άρα δεν υπάρχει λόγος για να πουλήσουμε κιόλας, έτσι. Να πουλήσουμε. Ναι, δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ χτες ήμουνα με μια μεγάλη ελληνική εταιρεία με την οποία φιλοδοξούμε να κάνουμε μάλλον ένα project σε ένα αγρόκτημα που έχουμε στη Χαλκιδική, 1200 στρέμματα, όπου θέλουμε να φυτέψουν φυλλώδεις καλλιέργειες, τις οποίες όλα θα τα κάνουν με ρομπότ. Αυτά είναι. Ρομπότ, δηλαδή είναι 1000 στρέμματα, ρομπότ θα ποτίζουν, ρομπότ θα ξεσκαρτάρουν, ρομπότ θα τα κόβουν. Νομίζω ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα το στήσουμε αυτό. Και θέλω να το στήσουμε για... Άνθρωπος θα πληρώνει το όμως. Κοιτάξτε, θα του έρχεται πολύ πιο φτηνά. Γιατί δεν θα έχει όλο αυτό με τους εργάτες γης αυτή τη στιγμή. Ακούγεται λίγο σκληρό. Δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή το νόμισμα έχει δύο όψεις.
Φεύγει ο άνθρωπος και μπαίνει το μηχάνημα. Είναι, ακούγεται λίγο σκληρό. Το όπως που ρώτησα είναι πριν. Μέλλον, είναι το μέλλον. Το όπως που ρώτησα πριν στα επαγγέλματα τα οποία δεν φανταζόμαστε, όπως είπατε, φαντάστηκα ότι έχουν να κάνουν με τον αγροτικό τομέα. Εγώ νομίζω ότι ο αγροτικός τομέας θα ψηφιοποιηθεί και αυτός. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το μέλλον. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, εδώ, βασικά. Να είμαστε, εδώ, να είμαστε εδώ να το λέμε. Είστε τυχεροί. Ζείτε σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου. Μάλιστα. Και... που η γη συνεχίζει να μας φέρει. Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Όχι, όχι, προς Θεού. Ναι, και επειδή είναι ώρα φαγητού, σε απελευθερώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ζητάμε συγγνώμη και από τα παιδιά που έχουν υπομονή και σας περιμένουν. Ελπίζω να πάνε πραγματικά καλά όλα αυτό το διήμερο και να είστε ευχαριστημένοι από την πορεία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.